Και είναι αυτή η παρακαταθήκη που μας άφησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σε μία από τις σπάνιες και άγνωστες συνεντεύξεις του, δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ακούστε τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν ήταν γνωστή αυτή η συνέντευξη, αλλά έχει αξία να την επαναλάβουμε. Έλεγε, εγώ δεν υπήρξα ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτε αριστερός. Υπήρξα ανεπηρέαστος από δογματισμούς, ώστε να επιλέγω κάθε φορά τη λύση η οποία συμφέρει τον τόπο μου. Προσέξτε πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα λόγια, γιατί ο ιδρυτής μας δημιούργησε ένα κόμμα αξιών και όχι άκαμπτων ιδεολογιών. Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν πραγματιστής πολιτικός. Προέκρινε πάντα το αποτέλεσμα. Ήταν ευρωπαϊστής. Ήταν πολιτικός που διάβαζε σωστά τα γεωπολιτικά δεδομένα. Ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα αντιλαϊκιστής. Δεν κολάκευσε ποτέ την κοινή γνώμη. Ήταν ένας πολιτικός ανοιχτός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνεργάστηκε με τους ικανότερους δίχως κομματικές ταμπέλες. Ήταν όμως και ένας πολιτικός ουσιαστικά προοδευτικός. Διεκδικούσε το διαρκή εξυγχρονισμό της χώρας. Και αυτή η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι, πιστεύω, η καλύτερη απάντηση στους λίγους που θέλουν μια περιχαρακωμένη παράταξη. Μια παράταξη κλειστή. Μια παράταξη συμπλεγματική. Και τελικά η τοπαθή. Οι παροπίδες μπορεί να μετατρέπονται και σε αλυσίδες. Η ζωή αποδεικνύει ότι όταν ανοίγουν τα παράθυρα της σκέψης, τότε μπορούμε να ανοίξουμε και τις πόρτες σε νέους συμμάχους. Και όσο πλατύτερα απλώνονται τα κρανία της Νέας Δημοκρατίας, τόσο δικαιώνουν την ισχύ που έχουν οι ρίζες τους.